πώς μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το αντικείμενο στην καινούργια θέση που θέλουμε. Το πρώτο που μπορούμε να δούμε είναι αν στέκει κάθετα, αν γέρνει δηλαδή ή όχι. Βοηθάμε με τον άξονα να καταλάβουμε πού θα κινηθούμε. Τεντωμένο το χέρι και εκεί που θέλω επιλέγω να κάνω απαλά τη γραμμή μου. Για σας πατάω τη γραμμή. Τώρα μπορώ να μετρήσω πόσο είναι το θέμα. Βάζω τη μύτη του μολυβιού στο επάνω μέρος του αντικειμένου και με τον αντίχειρα βλέπετε πιάνω το κάτω μέρος και λέω είναι τόσο. Θα πάρω ένα δεύτερο μολύβι και θα πω πόσο είναι το πρώτο χώρισμα. Είναι εδώ. Πού είναι το δεύτερο, είναι εδώ. Άρα τώρα το έχω μεγαλώσει δύο φορές. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να μετρήσω κάθε άλλη μέτρηση που χρειάζεται το αντικείμενό μου. Δηλαδή, να μετρήσω επάνω πόσο είναι το φάρδος στο λαιμό. Είναι τόσο. Άρα θα βάλω ένα αριστερά και ένα δεξιά. Οπότε ξέρω ότι ο λαιμός είναι αυτός εδώ. Πόσος είναι ο λαιμός όλος, μετράω από επάνω μέχρι τη βάση του λαιμού. 1 και 1, 2. Άρα το ύψος του λαιμού είναι αυτό εδώ. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω παράλληλα τις γραμμές μου. Δεν κάνω τις λεπτομέρειες τώρα. Και λέω έκανα το λαιμό. Πόσο είναι η βάση, μπορώ να μετρήσω κάτω τη βάση του αντικειμένου. Και λέω 1 αριστερά και 1 δεξιά. Άρα εδώ είναι η βάση του αντικειμένου. Μπορώ να μετρήσω πόσο είναι το άνοιγμα της τάμνας. Όμως αυτό το άνοιγμα πού είναι, είναι εδώ, 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 εδώ. Πού θα κάνω το άνοιγμα, ας το σχεδιάσω εγώ από εδώ έως εδώ. Αλλά δεν ξέρω πού θα είναι το άνοιγμα. Εάν σχεδιάσω εδώ το σταμνάκι και έχω κάνει όλες τις μετρήσεις που είπαμε και έχω βρει το άνοιγμα είναι εδώ. Πώς θα βρω αυτή τη σχέση, πού θα είναι η κορυφή, δηλαδή δεν μπορώ να το κάνω όπου να είναι. Μετά αν το σχεδιάσω με αυτόν τον τρόπο βλέπετε πιθανόν εδώ να είναι πιο επάνω, να πάει λοξά. Γιατί το κάθε χέρι τραβάει με έναν τρόπο τη μία καμπύλη και διαφορετικά τραβάει από την άλλη μεριά. Αν θέλω να γυρίσω το σταμνάκι όπως γύρισα την καρέκλα, δηλαδή να το ρίξω το σταμνάκι, να έρθει έτσι και να κάνω εδώ το σταμνάκι, πώς θα κάνω. Πώς θα φανταστώ να είναι το πίσω μέρος, πώς θα κινηθεί. Για να μπορέσω λοιπόν να έχω αυτές τις γνώσεις, πρέπει να καταλάβω τι είναι πάνω στο σταμνάκι, πώς θα το μεταφέρω. Γι' αυτό και σπάζω το σταμνάκι στα επιμέρους αντικείμενα και λέω, το σταμνάκι μου είναι, πάνω στον άξονα, είναι ένα τετράγωνο εδώ, ένας κύκλος εδώ και ένα τραπέζιο ή μια γλάστρα, αν προτιμάτε, στο κάτω μέρος. Εφόσον λοιπόν ξέρω ότι εδώ είναι ο κύκλος, αυτό σημαίνει ότι όσο είναι εδώ, είναι και έτσι. Άρα, όσο είναι εδώ, το μισό, τόσο θα είναι και εδώ. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να κάνω από εδώ τη μέτρηση, 1, 2. Μετά να κάνω 1 αριστερά, 1 δεξιά και να πω τώρα σε αυτό τον άξονα επάνω, θα χρησιμοποιήσω, μπορώ να κάνω και έτσι αυτές τις μετρήσεις, να κάνω και εδώ μια κουκίδα και εδώ μια κουκίδα και εδώ έτσι, ώστε να ξέρω η γραμμή μου να ακολουθήσει σωστά την ανάπτυξη του κύκλου. Και αφού έχω σχηματίσει τον κύκλο, να τραβήξω δύο γραμμές, ώστε να σχεδιάσω το αντικείμενό μου δύο φορές. Είναι απλός ο τρόπος, κατανοητός, θα το επαναλάβουμε δίπλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τα ξεκαθαρίσουμε στην αρχή αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τα βήματα είναι, άξονας, μετράω, 1, 2. Πόσο είναι το πάχος, 1, 2. Πόσο είναι εδώ, 1, 2. Πόσο είναι η βάση, 1 και 1, 2. Πόσο είναι ο κύκλος, θα αρχίσω αυτό που μετράω εδώ κύκλο, θα αρχίσω από εδώ να μετράω πρώτα και θα πω είναι 1 και 1, 2. 1 και 1, 2. Άρα εδώ θα κάνω τον κύκλο. Και μετά να τραβήξω δύο γραμμές που θα μου δείξουν την ολοκλήρωση του αντικειμένου. Εφόσον το έχω καταλάβει με αυτόν τον τρόπο το σχέδιο, τώρα δείτε πόσο απλό είναι να το ρίξω όπου θέλω εγώ. Μπορώ να κάνω λοιπόν τον κύκλο που είναι το βασικό σχέδιο. Επαναλαμβάνω, εγώ πατώ τις γραμμές, εσείς δεν θα πατάτε, θα κάνετε απαλά. Θέλω να το ρίξω έτσι. Θα βάλω λοιπόν τον άξονά μου
και θα πω θέλω να είναι εδώ ο λαιμός και εδώ θέλω να είναι η βάση. Δεν το θέλω έτσι, το θέλω έτσι. Θέλω εδώ να είναι η βάση και εδώ θέλω να είναι ο λαιμός. Το καταλάβατε. Αμέσως τα αντικείμενα γίνονται διαχειρίσιμα. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, το σταμνάκι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ζωγραφίσουμε πρώτα τον άξονα, επαναλαμβάνω, εσείς θα κάνετε απαλά τις γραμμές. Εγώ πατάω και λέω 1 και 1-2. Μετά μετράω πόσο είναι ο λαιμός, 1-2. 1 αριστερά, 1 δεξιά. Πόσο είναι η βάση, 1 από εδώ, 1 από εδώ. Πόσο είναι ο κύκλος, θα ξεκινήσω από πάνω που εφάπτεται η καμπύλη, βλέπετε, εφάπτεται στη βάση του λαιμού. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσω από εδώ πρώτα το μέτρημα και θα πω 1 και 1-2. 1 και 1-2. Τώρα θα φέρω, μπορείτε αυτή την απόσταση να τη μεταφέρετε και εδώ για να βοηθήσετε το χέρι σας να μπορέσει να κάνει σωστά και μετά ενώνουμε με τη βάση και έχουμε τελειώσει. Παρακαλώ, κάντε την άσκηση αυτή από μνήμης, κάντε την πολλές φορές.